τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Περιφερειακή Ενότητα Εύρους στους παραγωγούς του νομού, καθώς παρατηρήθηκε έξαρση του δάκου στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοίνωσε πως από την παρακολούθηση των δακοπαγίδων που τοποθετήθηκαν στην ευρύτερη ελαιοκομική περιοχή της Αλεξανδρούπολης, τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη έξαρση στις συλλήψεις του δάκου. Για τον λόγο αυτό προτείνεται στους ελαιοπαραγωγούς να ψεκάσουν άμεσα με κατάλληλα αντιμοκτώνα, με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην παραγωγή και σε συνεννόηση πάντα με τους γεωπόνους της υπηρεσίας. Περιφερειακή Ενότητα Εύρω και η υπηρεσία μας έχει βγάλει το δεύτερο δελτίο τύπου για το δάκο στη Μάκρη, γιατί τις τελευταίες μέρες οι συνθήκες έχουν ευνοήσει πάρα πολύ την παρουσία του δάκου. Και στις δακοπαγίδες βλέπουμε ασυνήθιστα νούμερα και γι' αυτό έχουμε βγάλει αυτό το δελτίο τύπου να ειδοποιήσουμε τους ελαιοπαραγωγούς ότι πρέπει να πάνε στα χωράφια τους να ελέγξουν τα ελαιόδεντρα και τις ελές και οπωσδήποτε πρέπει να ψεκάσουν για να προλάβουμε να μην πάθουν μεγάλες ζημιές. Οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να επισκέπτονται τα κτήματά τους σε όλη την ελαιοκομική περίοδο και να εξετάζουν δειγματοληπτικά τους ελαιοκαρπούς. Ήδη οι περισσότεροι ελαιοπαραγωγοί το ξέρουν οι μεγάλοι και από μόνοι τους έχουν δακοπαγίδες και παρακολουθούν τα νούμερα. Αλλά εμείς το λέμε για όλους τους ελαιοπαραγωγούς, μικρούς, μεγάλους, εάν θέλουν να κρατήσουν την παραγωγή τους και να βγάλουν ένα καλό λάδι, να μην έχει ελαττώματα, πρέπει οπωσδήποτε να πάνε να ψεκάσουν. Την ίδια ώρα, επιστολές προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατανομή πίστοσης για την πληρωμή δαπανών δακοκτονίας για το 2018 στον Σιτιστάσου, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑΤ για την ανάγκη να δρομολογηθούν οι αναγγελίες ζημιάς στους αμπελώνες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Θόδωρος Μαρκόπουλος. Την περίπτωση της δακοκτονίας στη Θάσο, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, αφού επισήμανε ότι αυτή ξεκίνησε με ένα μήνα καθυστέρηση λόγω της αργοπορίας του Υπουργείου να δώσει τις σχετικές εντολές, τονίζει ότι λόγω του αυξημένου αριθμού του δάκου θα χρειαστεί φέτος να γίνουν 5 γενικοί ψεκασμοί, τα έξοδα των οποίων θα πρέπει να καλυφθούν από το Υπουργείο, το οποίο όμως μέχρι τώρα δεν έχει αποστείλει καμία πίστοση στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια με δεδομένο ότι δεν φτάνουν ούτε τα χρήματα τα οποία έχουμε ως υπόλοιπο από την περσινή χρονιά για να καλύψουμε όλη τη δακοκτονία. Παρ' όλα αυτά γίνεται μια προσπάθεια εκ των ενόντων προσπαθημένου να μπορέσουμε να σώσουμε την ελαιοπαραγωγή στη Θάσο. Δεν είμαι βεβαίως σε ποιο βαθμό θα το καταφέρουμε. Εκείνο το οποίο όμως είμαι βέβαιος είναι ότι έχουμε υπερβεί τα όρια μας και έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που μας δίνουν οι νόμοι προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τη δακοκτονία.